Και καλή σας ημέρα, κύριε Σιρμαλένιο. Καλημέρα, κύριε Αλμπέρτη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Πού είστε, είστε στην Αθήνα σήμερα? Ναι, γιατί ήσασταν το πρωί στην ΕΡΤ από ό,τι σας είδαμε. Ναι. Οπότε μετά από επίσκεψη στα νησιά ήσασταν στην ΚΕΑ. Νομίζω και στο, στην ΚΕΑ, ναι, στο ένατο συνέδριο. Είχαμε το συνέδριο, το ένατο συνέδριο των Εμπορικών Συλλόγων των Κυκλάδων, μαζί με τον κύριο Συρίγο τον Αντώνη, τον πρόεδρο του Μελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Ρούσο, και βέβαια εντάξει, εκεί ήταν οι τοπικοί συνδιοργανωτές, ο Δήμαρχος και ο Εμπορικός Σύλλογος της ΚΕΑΣ, με μια νέα δραστήρια πρόεδρο, που οπωσδήποτε έχει δώσει όθηση στο Σύλλογο. Ναι, ήταν... από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ωραία. Ναι. Ήταν πάρα πολλοί πρόεδροι από τους εμποροεπαγγελματικούς συλλόγους των νησιών. Βεβαίως. Ήταν και της Νάξο εκεί. Και της Νάξο, ναι. Συζητήθηκαν πολλά και σημαντικά ζητήματα και σας ζητήθηκαν και από εσάς, κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να λυθούν αυτά τα θέματα. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν σας έχει έρθει το ψήφισμα. Μου ήρθε το ψήφισμα, ναι, πριν από λίγο, από τον πρόεδρο του Παραπαντηματικού. Είναι αναλυτικό, από ό,τι το είδα και εγώ, είναι αναλυτικό, αναφέρονται σε όλα τα θέματα. Ναι. Εμείς από την πλευρά μας, στις παρεμβάσεις μας, τους είπαμε ότι προφανώς κατανοούμε και όλοι καταλαβαίνουμε ότι μετά από 7 χρόνια ουσιαστικά μνημονίων η κατάσταση στον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ δύσκολη και ιδιαίτερα στα ζητήματα τα φορολογικά, στα οποία προσθέθηκε και το θέμα της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. Προφανώς είπαμε ότι εμείς εμένουμε στο να υπάρξουν πολιτικές νησιωτικότητας που θα αμβλύνουν ή θα τονώσουν τη διαφορετικότητα της οικονομίας των νησιών σε σχέση με την υπόλοιπη υπηρετική χώρα, κάτι το οποίο ισχύει σε όλες σχεδόν τις νησιωτικές περιοχές των ευρωπαϊκών χωρών. Επομένως, οι διεκδικήσεις που κάνει και το Εκμελητήριο και οι Σύλλογοι και με την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά και με την κινητοποίησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικές και θετικές. Υποστηρίζουμε και εμείς αυτές τις διεκδικήσεις σαν βουλευτές. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα η ιστορία των φορολογικών μέτρων και του ΦΠΑ πρέπει να τα δούμε στο βαθμό που θα υπάρξει, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, είμαστε σε μια καμπή της οικονομίας, άρα πάμε για μια επανεκκίνηση και ανάκαμψη της οικονομίας σταδιακά. Στο βαθμό αυτό οι νησιωτικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, που δεν εφαρμόστηκαν τόσα χρόνια και δεν σχεδιάστηκαν τόσα χρόνια, να φέρουν και ουσιαστικές ελαφρύσεις και στο φορολογικό καθεστώς συνολικά. Από το καλοκαίρι ακούμε ότι θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα ανακούφισης των νησιωτών, ναι, στο πλαίσιο αυτής της νησιωτικής πολιτικής, και μάλιστα είχαμε ακούσει ότι έχετε δίκιο, ακουστούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όμως μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχουμε. Ναι, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, όμως οι διεργασίες που γίνονται σε επίπεδο διυπουργικό συνεχίζονται και σε συνεργασία με τους νησιώτες βουλευτές, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε οπωσδήποτε ανακοινώσεις σύντομα. Το πιστεύουμε αυτό. Από εκεί και έπειτα, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι πέραν των ανακοινώσεων που θα έχουν σχέση με άμεσα αντισταθμιστικά μέτρα, εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε και τα μεσομακροπρόθεσμα μέτρα νησιωτικής πολιτικής, έτσι ώστε πραγματικά να δούμε οι νησιωτικές περιοχές να μπουν σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης που το έχουν ανάγκη και οι επιχειρήσεις και οι μικρές και οι μεσαίες, αλλά και γενικότερα οι κάτοικοι των νησιών. Μάλιστα. Επίσης, αυτό που τόνισα είναι ότι υπάρχουν ακόμα και τώρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι
το ΕΣΠΑ και τα προγράμματα που τρέχουν και εντός Οκτωβρίου τώρα, μέχρι 31 Οκτωβρίου είναι ανοιχτές κάποιες προκηρύξεις. Το θέμα του αναπτυξιακού νόμου που τώρα ανοίγει και ιδιαίτερα στα μικρότερα νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους έχει πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους θέλουν να επιχειρήσουν. Και ακόμα επίσης τρέχει το ΕΤΕΑΝ, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, το οποίο προσφέρει χαμηλότερα δάνεια με πολύ μικρό επιτόκιο, ακόμα και μηδενικό στους κατοίκους των νησιών κάτω από 3.100. Μάλιστα. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι έμποροι, οι επαγγελματίες, οι μικρές επιχειρήσεις. Έτσι ώστε... Θα πρέπει βέβαια να γίνει μια έτσι αναλυτική ενημέρωση των κατοίκων αυτών των περιοχών, γιατί εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι είτε στα χωριά είτε στα μικρά νησιά οι οποίοι δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα με σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Με την ευκαιρία αυτή που μου το λέτε, θέλω να πω ότι στις 5 Νοεμβρίου, το είπαμε και στο συνέδριο, θα γίνει μια συνάντηση με πρωτοβουλία του Συλλόγου Λογιστών της Σαντορίνης και σύμφωνη γνώμη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων από τα γραφεία του Επιμελητηρίου στη Σαντορίνη. Ναι. Θα μιλήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, για ζητήματα φορολογικής πολιτικής και θα συνδέεται με τα υπόλοιπα γραφεία του Επιμελητηρίου. Στα νησιά νομίζω είναι 7-8 γραφεία. Ναι, ναι, μέσω τηλεδιάσκεψης. Μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου εκεί θα μπορεί να γίνει μια παραγωγική, πιστεύω, μια παραγωγική συζήτηση με όλους και ενημέρωσης αλλά και απάντησης σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο επιχειρήσεις. Φαντάζομαι και όλα αυτά τα οποία μας είπατε σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ήταν και ένα αντικείμενο συζήτησης με τον κύριο Χαρίτση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας που είχατε. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Και αυτή στα πλαίσια της αναζήτησης μέτρων τόνωσης, ειδικά για τα νησιά, και αυτή η συνάντηση των βουλευτών του Νοτιού Αιγαίου θα έχει και αυτή τα αποτελέσματά της, πιστεύω, σε σύντομο χρονικό διάστημα, με σημαντικό μερίδιο πάλι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να τα γνωρίζει αυτά και να τα εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών, γιατί είναι κρίμα να μην τα εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, και ο κόσμος αλλά και οι Δήμοι από την άλλη πλευρά θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλα αυτά τα προγράμματα. Προφανώς οι Δήμοι και η Περιφέρεια έχουν μερίδιο συμμετοχής και ευθύνης και πρέπει να έχουν στη διαδικασία, διότι πολλές φορές είναι και οι ίδιοι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων και έργων στις περιοχές μας. Ναι, υπάρχουν βέβαια προβλήματα σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, κυρίως στα μικρά νησιά, κύριε Σερμαλένη, αυτό το γνωρίζετε και εσείς καλά. Ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί από την σύσταση του Καλλικράτη, όπου τυπικά έλεγε ότι στα νησιά, που τα μικρά νησιά, θα έπρεπε η περιφέρεια να μπορεί βέβαια να στηρίζει με τις τεχνικές υπηρεσίες τα μικρά νησιά. Αυτό δεν γίνεται σε ένα βαθμό γιατί υπάρχει... Τι να πρωτοστηρίξει και η περιφέρεια. Ελλειπή στελέχωση και στην περιφέρεια. Όμως τώρα βλέπω ότι ανοίγουν και θέσεις εργασίας σε δήμους, ανοίγει δυνατότητα για προσλήψεις και σε δήμους. Οπότε πιστεύω ένα μέρος να καλυφθεί από τις άμεσες ανάγκες.
για τις τεχνικές υπηρεσίες, μάλιστα. Είχατε και μια συνάντηση με την κυρία Ιορδανίδου την Παρασκευή και ο κύριος Σύλλογος και εσείς για θέματα που αφορούν την υγεία στα νησιά. Άλλος ένας τομέας ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και με ιδιαίτερα προβλήματα στις Κυκλάδες. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τα ζείτε εδώ και χρόνια εσείς ειδικά που ασχολείστε με τα κοινά. Ναι. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το θέμα της στελέχωσης των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρίων πολυδύναμων είναι ότι ενώ προκηρύσσονται θέσεις επικουρικών γιατρών, δεν εμφανίζονται γιατροί. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις καλύπτονται και από το επίδομα της περιφέρειας των 450 ευρώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο επισημάναμε. Υπάρχει όμως μια θετική εξέλιξη για το βοηθητικό νοσηλευτές, δηλαδή προσωπικό νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό, ότι από τις 4.000 θέσεις που εξαγγέλθηκαν πριν λίγες μέρες από το Πρωθυπουργό ότι θα γίνουν για όλη την Ελλάδα, ένα κομμάτι θα απευθυνθεί, κατευθύνεται και στα νησιά. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι μπορεί να λυθεί και το πρόβλημα του καθαρισμού που έχει προκύψει στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά, ναι. Μετά τις δικαστικές προσφυγές των εργολάβων που έγιναν στα μεγάλα νοσοκομεία, αλλά έπιασε συνολικά όλη την Ελλάδα το ζήτημα. Θα υπάρξουν προσλήψεις δηλαδή σε νοσηλευτικό, διοικητικό, προσωπικό και καθαριστριών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν. Εκεί εμφανίζεται προσωπικό, γιατί προφανώς η ανάγκη για να βρει κάποιος δουλειά σε αυτές τις ειδικότητες είναι πιο εύκολη από ότι ένας γιατρός ο οποίος έχει δυνατότητες και άλλες δυνατότητες, ιδιωτικά ιατρία ή κάτι άλλο, και γι' αυτό δεν εμφανίζεται. Mm-hmm. Στην Πάρο επίσης έχουμε το θέμα ότι έγινε προκήρυψη 2 μόνιμων θέσεων, επιμελητών Β. Αυτό ζητάνε φυσικά και όλη η Ελλάδα ζητάει να γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γιατί εκεί επίσης εμφανίζονται περισσότεροι γιατροί, ξέροντας τι ειδικότητες έχει γίνει, γιατί ειδικότητες είναι γιατρών. Είναι για παιδίατρο και για γενικό γιατρό. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα αυτό πώς θα εξελιχθεί. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία κουβεντιάσαμε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, σας λέω, αλλά δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα ότι τα κίνητρα μέχρι ώρας φαίνεται δεν είναι επαρκή για να αποδεχθούν γιατροί να καλύψουν τις θέσεις των. Αυτό είναι, κύριε Σερμαλένιο. Δεν είναι επαρκή τα κίνητρα που έχουν οι γιατροί για να καλύψουν αυτές τις θέσεις, και δυστυχώς είναι και ο λόγος που μένουν τα νησιά χωρίς γιατρούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν, γιατί το ίδιο. Και ορισμένα ζητήματα, όχι στην Άξο και στην Πάρο, σε άλλα νησιά, όπου πήγαν γιατροί και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ με το θέμα της κατοικίας, γιατί το Μάιο μήνα τους λένε οι ιδιοκτήτες βγείτε έξω. Καλά, με αποτέλεσμα να χάνουμε γιατρούς από αυτή τη συμπεριφορά, και δυστυχώς νομίζω ότι πρέπει να την κατακρίνουμε. Είδαμε τι έγινε το καλοκαίρι και στη Σαντορίνη. Ναι, διότι δεν μπορείς να ζητάς να θέλεις να έχεις δημόσια υγεία επαρκή για να σου εξασφαλίζει την ασφάλειά σου στον τόπο που ζεις, και ταυτόχρονα να μην δίνεις στοιχειοδός ή τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους να τους λες ότι φύγετε, γιατί τώρα εγώ θα βγάλω περισσότερα λεφτά από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και να σε βγάζω έξω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο όλες οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Ότι δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα, και το σκύλο χορτάτο και την πίτα γεμάτη. Κάτι θα πρέπει ο καθένας να προσφέρει, να θυσιάσει. Ζούμε σε εποχές πολύ δύσκολες. Συνειδητοποιήσαμε, οριμάσαμε όλοι απότομα μετά το 2010 με την κρίση που μπήκε στη χώρα ως τυφώνας. Λοιπόν,
δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη ότι ο καθένας, ξέρω ότι όλοι οι Έλληνες με πολύ μεγάλη πλειοψηφία έχουν υποστεί θυσίες, αλλά σε αυτό που μπορούν να το κάνουν χωρίς ιδιαίτερα να έχουν κάποια ζημιά, γιατί δεν το κάνουν. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Σερμαλένιο, και σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΒ στη Σύρο, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες προκειμένου να γίνει? Αυτό έχει προχωρήσει πολύ. Έχει προχωρήσει πολύ. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες ακόμα. Νομίζω ότι είναι θέμα 10-15 ημερών να τελειώσει, να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Οπότε θα έχουμε και θα κατέβουμε κάτω, θα κατέβει και ο Υπουργός, ο αναπληρωτής ο κύριος Πολάκης. Ο Πρωθυπουργός. Όχι, ο Πρωθυπουργός δεν νομίζω θα κατέβει για αυτό το θέμα. Μόνο για νοσοκομεία και αεροδρόμια. Εντάξει, καλά. Είναι ένα θέμα. Τώρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να δούμε τώρα τι θα κάνουμε, να ολοκληρώσουμε τις προτάσεις για τα ζητήματα, τα αντισταθμιστικά που λέγαμε. Καλά, βέβαια. Αυτό είναι ένα ζητούμενο και το περιμένουμε πώς και πώς. Να δούμε ποια είναι αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα. Κύριε Σερμαλένιο, διαβάσαμε ότι στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης ενδέχεται να υπουργοποιηθείτε. Γνωρίζετε κάτι περισσότερο να μας πείτε εσείς γι' αυτό? Εσείς το διαβάσατε, εγώ δεν το έχω διαβάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Πότε θα γίνει... Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι θέμα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι έχουμε και το συνέδριο αυτή τη εβδομάδα. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει το δεύτερο συνέδριό του. Mm-hmm. Θα είναι μια σημαντική διαδικασία για τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν τα ζητήματα που εκκρεμούν να κλείσει σήμερα, ευχόμαστε θετικά, Eurogroup με την έγκριση εκταμής της δεύτερης της δόσης των 2,8, της δεύτερης δόσης της πρώτης αξιολόγησης, και εκκρεμεί βεβαίως και η δεύτερη αξιολόγηση για τα θέματα τα εργασιακά. Έχουμε και τις και το χρέος που είναι το μεγάλο. Άρα μέσα σε όλα αυτά φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν, θα πάρει και τις αποφάσεις του για το θέμα του ανασχηματισμού. Μάλιστα. Άρα περιμένουν να κλείσουν όλα αυτά τα μεγάλα θέματα και δεν μπορώ μετά να βλέπουμε τον ανασχηματισμό. Δεν περιμένει να κλείσουν όλα αυτά ή στο ενδιάμεσο. Mm-hmm. Αυτό σας λέω ότι ανάλογα και με τις εξελίξεις. Μάλιστα. Γιατί είχατε και μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, οι βουλευτές, ήπιατε και τα ποτάκια σας εκεί. Ήταν μία χαλαρή συζήτηση. Μία μικρή, χαλαρή, ας το πούμε, στιγμή που μας κάλεσε για να πιούμε ένα ποτήρι κρασί του Μακρύβου. Τι είναι αυτό που μετέφεραν οι βουλευτές έτσι στην πλειοψηφία τους? Το μετατρέψαν σε πάρτι. Reality show, ας πούμε. Γιατί ακριβώς εντάσσοντάς το σε μια γνωστή προπαγάνδα αντικυβερνητική και αντιπαραβάλλοντας... Καλά, καλό είναι να συζητούνται τα προβλήματα και σε έτσι χαλαρό στυλ, όπως είναι να βρεθείς το βράδυ να πιείς ένα ποτάκι και να τα πεις. Μετά από 1,5 χρόνο έγινε μια πρωτοβουλία να πάμε όλοι μαζί πιο χαλαρά, τέλος πάντων. Δεν υπήρξε. Θα μπορούσαμε να πάμε και σε μια ταβέρντα, αλλά Ποιο ήταν το θέμα έτσι που οι περισσότεροι στην πλειοψηφία τους οι βουλευτές μετέφεραν στον Πρωθυπουργό σε αυτή τη συνάντηση? Κοιτάξτε, όλοι μας έχουμε την αγωνία που εισπράττουμε από την κοινωνία ότι ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τα βγάζει πέρα δύσκολα, γίνεται ένας αγώνας επιβίωσης κυρίως στα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας. Και αυτό το πράγμα δεν μας αφήνει αδιάφορους, mm-hmm. ούτε ασυγκίνητους. Το πώς θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε ζητήματα που θα επαναφέρουν την οικονομία σε μια ανάκαμψη, αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Και το δεύτερο κρίσιμο θέμα είναι πώς ζητήματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν τον κόσμο, ιδιαίτερα μέσα από μια δεδαλώδη και πολλές φορές τρευλή η δημόσια διοίκηση, προκαλεί καθυστερήσεις απίστευτες και ταλαιπωρία στον κόσμο,
σε ζητήματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα και θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που νομίζω ότι απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία. Κύριε Σερμαλένιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε σε μια επόμενη επικοινωνία. Βεβαίως, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.